Δεν έχει προηγούμενο το σκηνικό της κινηματογραφικής κλοπής που σημειώθηκε στο Ηράκλειο με στόχο χρηματοκιβώτιο, για χάρη του οποίου οι κλέφτες ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας. Οι ένικοι και οι ιδιοκτήτες έλειπαν καθώς βάπτιζαν το παιδί τους, κάτι που φαίνεται να γνώριζαν πολύ καλά οι δράστες. Επιστρέφοντας, έχασαν τη γη κατά από τα πόδια τους, αντικρίζοντας ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής, χωρίς όμως να μπορούν να καταλάβουν τι και πώς έγινε, αφού η ίχνη διάρρηξης δεν ήταν ορατά. Η αρπαγή του χρηματοκιβωτίου έγινε αντιληπτή ώρες αργότερα, όταν αστυνομικοί, προσπαθώντας να λύσουν το γρίφο για το πώς έσπασαν οι σκάλες και έφυγαν κομμάτια από τους τοίχους, ρώτησαν αν υπήρχε στο χώρο χρηματοκιβώτιο. Τότε και μόνο οι ιδιοκτήτες θυμήθηκαν την ύπαρξη της αντίκας στο υποανακαίνιση ρετυρέ. Οι δράστες που κατέστρεψαν τα πάντα στο πέρασμά τους φαίνεται ότι γνώριζαν καλά τόσο την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου στην κρύπτη, αλλά και τη συγκυρία της κοινωνικής εκδήλωσης, χάρη στην οποία είχαν ελεύθερο πεδίο. Το θρίλερ βρήκε την εξήγησή του όταν άνοιξαν το ντουλάπι και διαπίστωσαν ότι το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανήκε στον πατέρα της ιδιοκτήτριας που έχει αποβιώσει, έκανε φτερά, χωρίς όμως να υπάρχει καμία ζημιά μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Οι δράστες δεν είχε χρειαστεί να διαρρήξουν την πόρτα που ήταν ανοιχτή για να μπαινοβγαίνουν μάστορες που έκαναν εργασίες ανακαίνησης. Όπως φαίνεται, τοποθέτησαν το βαρύ άνω των 500 κιλών χρηματοκιβώτιο πάνω σε παλιά ρούχα και το έσυραν χωρίς να αφήσουν ίχνη μέχρι το πλατήσκαλο. Η πρόκληση όμως να το κατεβάσουν τρεις ορόφους τους έπεσε βαριά. Ήταν όμως αποφασισμένοι να μην φύγουν χωρίς αυτό και παρά το πανδαιμόνιο που προκάλεσαν, άρχισαν να το πετούν στις σκάλες για να φτάσουν μέχρι το ισόγειο που περίμενε συνεργός τους με αυτοκίνητο. Οι γείτονες δεν κατάλαβαν το παραμικρό παρά το γεγονός ότι ο θόρυβος έμοιαζε με κατεδάφιση. Η εικόνα που άφησαν πίσω τους δεν απέχει και πολύ. Μάρμαρα διαλυμένα, ηχεία και καλοριφέρη ισοπεδωμένα, τείχη σπασμένη. Και όλα αυτά για να μείνουν ουσιαστικά με άδεια χέρια, καθώς σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες δεν υπήρχαν χρήματα στο σπίτι ούτε στο χρηματοκιβώτιο αντίκα, το οποίο περιείχε μόνο κάποιες φωτογραφίες συναισθηματικής αξίας, χειρόγραφα άνευ σημασίας και ίσως ευτελή μικροαντικείμενα. Το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί από το σπίτι στην οδό Πετράκο Γιώργη στο Μασταμπά Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρη τη γύρω περιοχή, εξετάζεται καρέ-καρέ από την ασφάλεια.